Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ απλή παροιμία που λέει όταν τσακώνονται οι ελέφαντες, τα μερμήγκια τρέχουν να κρυφτούν. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι ελέφαντες είναι βέβαια οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί μαζί με τους υπολείπους Ευρωπαίους, αλλά κυρίως οι Γερμανοί, διότι οι Αμερικανοί ανοικοδόμησαν τη Γερμανία, τη Δυτική Γερμανία τότε, από τα ερείπια, με ένα μόνο στόχο βεβαίως, να σταματήσουν τη Σοβιετική απειλή. Γι' αυτό το σκοπό ξόδεψαν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε υπομορφή εργοστασίων που εγκατέστησαν εκ νέου στη ρημαγμένη τότε Γερμανία. Σήμερα οι Αμερικανοί, όχι σήμερα, από καιρό ήδη, ζητούν από τους Γερμανούς τουλάχιστον τους τόκους αυτών των κεφαλαίων που διέθεσαν. Οι Γερμανοί αρνούνται. Και αυτή η διαμάχη δεν είναι τωρινή, έχει ιστορία. Μόνο που τώρα φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, λόγω και των εσωτερικών τους δυσχέριων, όχι βέβαια ανυπέρβλητων, απάντως είναι δυσχέρειες και αυτές, ζητούν πλέον επιτακτικά να επιβάλλουν την δική τους άποψη. Το θέτετε σε πολύ σωστή βάση, κύριε Μαρόπουλε. Ένα δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το πρόσφατο δημοσίευμα του Der Spiegel, ένα περιοδικό εγνωσμένου κύρους. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αναγνωστικό κοινό παγκόσμιας κυκλοφορίας. Μπορείτε να αποδώσετε σε ελαττήρια, σε σκοπιμότητες, το δημοσίευμα το οποίο χαρακτηρίζει πιόνια, πολιτικά πιόνια τους τρεις τροϊκανούς? Είναι μόνο ένα παιχνίδι αντεκδίκησης των Γερμανών, κυρίως έναντι του Πολ Τόμσεν από το Δούνου του, ή κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ούτε ο Σπίγκελ, ούτε η γερμανική κυβέρνηση, αλλά ούτε και η αμερικανική κυβέρνηση θα ασχολούνται με εκδικήσεις. Είναι συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία προβάλλονται και λέω και πάλι δυστυχώς εμείς είμαστε το μυρμήγκι το οποίο είναι ανέτοιμο να αντιμετωπίσει τη θύελα η οποία υπάρχει και θα εξυγχρονιστεί. Και εδώ ίσως είναι και το πρόβλημα ο Σπίγκελ. Βεβαίως προβάλλει αυτές τις πληροφορίες του και χαρακτηρίζει το ρόλο της Τρόικα όπως τον χαρακτηρίζει και είναι γεγονός άλλωστε, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις του ίδιου του κυρίου Στουρνάρα που έφτασε στο σημείο να πει στον κύριο Τόμσεν ότι μπορείτε να φύγετε από τη χώρα αυτή εφόσον ετοιμάσετε την πλήρη καταστροφή της. Τι κάνει ο κύριος Τόμσεν? Δεν είναι ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός, ούτε εκλεγμένος. Είναι ένας απλός υπάλληλος, ο οποίος εκτελεί εντολές. Απλός υπάλληλος, αλλά πολλά είναι αυτά που επιβάλλει και πολύ μεγάλη πέραση, ίσως και παραπάνω από αυτή που θα έπρεπε, έχει ο λόγος. Κύριε Μαρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύ σημαντική παρέμβασή σας. Ήταν ο δημοσιογράφος, το πρώην στέλεχος της Deutsche Welle, ο κύριος Άγγελος Μαρόπουλος. Και να περάσουμε, κύριε Ψωμιάδη, σε εσάς. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι τραγελαφικό. Προσέξτε με. Ένας άνεργος με ένα αυτοκίνητο 15 ετών, αν δουλέψει και δηλώσει ένα ημερομίσθιο 50 ευρώ, με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο θα πληρώσει το χρόνο 325 ευρώ φόρο. 50 θα εισπράξει όλο το χρόνο και θα πληρώσει 300. Ποια μυαλά, ποια τρελά μυαλά, ποια διαβολεμένα. Γιατί φορολογείται για 8.500 εισόδημα. Γιατί όμως, κύριε Ψωμιάδη, αυτό? Είναι εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών επίσημη αυτή. Όχι, και λέει είναι τερκματός φόρος, έτσι λέγεται. Από το μπορεί τεχνίδι να τα πληρώσει. Δεν τα πληρώσει. Πάμε τώρα, με συγχωρείτε, θα ήθελα να ρωτήσω. Όχι, πάνω σε αυτό που αναφέρετε τώρα, για ποιο λόγο, δηλαδή δεν έχουμε οικονομικά μυαλά, ωραία να το δεχτούμε, δεν έχουμε. Δεν έχουν αυτά τα οικονομικά μυαλά κάποιους συμβούλους? Όχι, με συγχωρείτε, μυαλά έχουμε. Όμως ακούγονται μόνο τα λίγα μυαλά δεκαετίες τώρα, αυτοί που είναι μέσα στα Υπουργεία. Εκτός Υπουργείων δεν έχουμε άλλα μυαλά, δεν έχουμε σοφούς μέσα και έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί που βιώνουν οικονομολόγοι στην τηλεόραση κάθε βράδυ, κάθε πρωί και ακούμε και έχουν διαφορετικές απόψεις. Γιατί δεν εισακούονται, γιατί δεν κάνει μια συνάντηση ο κύριος Παπούλιας με 10 οικονομολόγους να δούμε υπάρχει άλλος τρόπος? Θα υπάρχει άλλος τρόπος. Και σας φέρνω εδώ ένα απόκομο μια εφημερίδα, δεν έχει ξεχνήσει ποια εφημερίδα. Λέει 500 εκατομμύρια χωρίς, δισεκατομμύρια χωρίς στόχους μας χρωστούν οι Γερμανοί από την κατοχή. Δεκαετίες τώρα δεν έχει διεκδικήσει κανείς. Γιατί ρε παιδιά, γιατί φοβόμαστε?
Τι φοβία είναι αυτή απέναντι στους Σκοπιανούς, απέναντι στους Τούρκους, απέναντι στους Γερμανούς, απέναντι σε οποιοδήποτε. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη χώρα. Έχει πλούτο. Πλούτο. Ορυχτό πλούτο ατελείωτο. Ναυτιλία, τουρισμό, αγροτικά προϊόντα. Μπορούμε να είμαστε από τους πρώτους. Κράτος δεν έχουμε. Ούτε θα έχουμε κράτος. Εγώ θέλω ένα μνημόνιο απέναντι στο κράτος, όχι απέναντι στο λαό. Όχι απέναντι στο εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, τον ανάπηρο, τον πολύτεχνο. Απέναντι στον δικαστή, στον έστολο, απέναντι στην εκκλησία. Πρώτα το κράτος, να μικρύνουμε το κράτος. Τι χρειάζονται οι αποκεντρωμένες αυτοδιοικήσεις. Τι χρειάζονται. Θέλετε να μικρύνετε το κράτος, μικρύνετε το και μετά πάντε σε απολύσεις. Όχι πρώτα απολύσεις και συνεχεία παραμένει το ίδιο κράτος. Θέμα λίστες Λαγκάρντ. Εκτιμάτε ότι μπορεί αυτή η ιστορία να καταλήξει κάπου ή θα. Πουθενά δεν θα καταλήξει. Δεν καταλήξει δύο χρόνια τώρα, με συγχωρείτε. Δύο χρόνια δεν καταλήξει. Τώρα θα καταλήξει. Πέτρο. Ναι. Απλώς. Ναι. Ναι, μια κουβέντα να πω σε γι' αυτό. Κοιτάξτε, είναι, τα πράγματα πολύ απλά κατά την άποψή μου. Υπάρχουν υπεύθυνοι, ο κ. Παπακοσταντίνου και ο κ. Παπανδρέου. Πήραν τη λίστα για έξι μήνες, την κάνανε γαργάρα. Δεν έχουν ευθύνη. Μετά την πήρε ο κ. Βενιζέλος. Άλλαξε την εξαφάνισε. Την έδωσε μετά από ένα χρόνο τώρα. Είναι συγκεκριμένα. Και σας ερωτώ, έχει ελεγχθεί ένας, όχι δύο, ένας από τους 2.000 που είναι στη λίστα? Κανείς. Έχει λογοδοτήσει ο κ. Παπακοσταντίνου γιατί έκανε τα όσα έκανε, ουσιαστικά απέκρυψε, έπνιξε τη λίστα? Όχι. Τι κουβεντιάζουμε τότε? Κύριε Σομιάδη, πριν αναφέρατε, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ενδεχομένως το προστατεύει και τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Παπακοσταντίνου και όσους συχνάζουν ή διαβιούν στο κολονάκι. Μα Πέτρο μου, σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να τον είχε βουτήξει τον αυτό κύριο Παπακοσταντίνου. Αυτό το σύστημα πώς μπορεί να διαλυθεί? Δεν πρόκειται να διαλυθεί γιατί όλα παιδιά των αγορών, των τραπεζών, του συστήματος και της Goldman Sachs είναι. Άρα ελπίδα καμία. Και αν κοιτάξτε πόσα παιδιά από αυτά ήταν υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης. Και το, για πέστε. Και ο Σουρνάρας πότε, τον κύριο Σουρνάρας δεν μας έβλεπε με τον κύριο Σιμίτ στην ΟΝΕ. Ποιος είναι ο κύριο Σουρνάρας για να καταλάβω? Δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει σύστημα Σιμίτ, ένα μικρό κομμάτι έστω στη διακυβέρνηση. Μα με συγχωρείτε, και ο Σιμίτ μέσα στο σύστημα είναι. Μέσα στο σύστημα. Από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή. Εγώ δεν πάω μακριά στον Ανδρέα Παπαδρέου που τον ξεχάσατε στον Πασόκ. Αλλά ψάξτε, κάντε μια αναδρομή από που ξεκίνησε το κακό. Ποιοι είναι αυτοί, τι εκπροσωπούσαν? Εγώ ξέρετε τι τρελαίνομαι, γιατί τρελαίνομαι. Αυτά που λέμε προεκλογικά, αυτά πρέπει να εφαρμόζονται. Καμία κυβέρνηση δεν τα έχει εφαρμόσει. Εγώ 8 χρόνια στην Ομαρχία εφήρμοσα και υλοποίησα το 95% των προεκλογικών προτάσεων. Το 95. Υπάρχουν πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία που γοητεύονται από αυτό το πανίσχυρο σύστημα, κύριε Ψωμιάδη, χωρίς ονόματα, αν δεν το θέλετε. Υπάλληλοι του συστήματος υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Προσέξτε τι λέω, σε όλα τα κόμματα. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, υπήρξαν κάποιοι που χάρηκαν με την δικαστική σας περιπέτεια? Και χαίρονται ακόμα. Πολλοί θέλουν τον πολιτικό μου θάνατο. Λέμε πολύ σκληρός για να πεθάνω. Εννοείς μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, Πέτρο? Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλοί χαίρονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός Νέας Δημοκρατίας. 32 χρόνια πολεμιέμαι μέσα από την παράταξη, αλλά μένω όρθιος. Φαινόμενο, είπε η μεγάλη Βούλα Πατουλίδου, που εντάξει. Φαινόμενο. Με βάλατε, λέει, τον Γιώργο Παπαδρέου απέναντι σε ένα φαινόμενο. 32 χρόνια ανέβαιο, δεν είναι εγωιστικό. Αλλά δεν πρόκειται να λυγίσω. Όταν αποφασίσω εγώ, θα λυγίσω.